κρίνω ότι θα πρέπει να υπάρξει μια ολιγοήμερη παράταση για τη δυνατότητα υποβολής υποψηφιότητας. Προσωπικά θεωρώ ότι υπάρχει ένα μεγάλο κενό και επειδή επιδιώκουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή σε αυτές τις διαδικασίες, να ακουμπήσουν τον κάθε δημοκράτη, τον κάθε πολίτη που θέλει ένα κίνημα δυνατό, ένα κίνημα ξανά πρωταγωνιστή, ένα κίνημα μεγάλο, θα πρέπει να δώσουμε όλοι μας, χωρίς αποκλεισμούς, το παρόν και να συμβάλλουμε στη δημιουργία αυτής της μεγάλης παράταξης που έχει επιτελέσει έργο. Έχουμε αναμνήσεις με το ΠΑΣΟΚ, αλλά ταυτόχρονα έχουμε και οράματα. Και τα οράματα αυτά αφορούν τη νέα γενιά, αφορούν όλους τους πολίτες, αφορούν μια πατρίδα που χτυπημένη και από την περιβαλλοντική κρίση όπως όλος ο κόσμος, αλλά και από την πανδημία, πρέπει να βαδίσει μπροστά με σιγουριά, με εθνική στρατηγική και βέβαια μέσα από ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης και ζωής. Κύριε Γκεγκέρογλου, με αυτές τις σκέψεις εξέφρασα την θέλησή μου να είμαι και εγώ υποψήφιος προκειμένου να συμβάλλω με τον καλύτερο τρόπο στην επόμενη μέρα του κινήματος αλλαγής. Θέλω να σας ρωτήσω αν κρίνετε ότι αυτή η παράταση πρέπει να δοθεί με την έννοια ότι και πριν από λίγη ώρα και ο κύριος Γερουλάνος γνωστοποίησε την απόφασή του να κατέλθει επίσης ως υποψήφιος αφενός και αφετέρου. Αν δεν δοθεί ο χρόνος αυτός εν τέλει. Θεωρώ ότι, όπως σας είπα, ότι θα δοθεί, γιατί ακριβώς το πάγωμα των τελευταίων ημερών δεν μας άφησε την δυνατότητα, το περιθώριο για να λειτουργήσουμε και δεν έπρεπε να λειτουργήσουμε στα πολιτικά και στα διαδικαστικά ζητήματα, αφού είχαμε, όπως σας είπα, ένα μέλημα να δούμε και την εξέλιξη της υγείας της Προέδρου. Δεν νομίζω ότι ταιριάζει στο κίνημα αλλαγής ο αποκλεισμός. Δεν νομίζω ότι κανείς θέλει να αποκλείσει υποψηφίους. Εξάλλου ούτως ή άλλως είναι πάνω από δύο, άρα έχουμε δεύτερο γύρο. Και αυτό λοιπόν είναι κάτι το οποίο θα μπορεί να συμβεί και με δύο και με τρεις και με τέσσερις υποψηφίους. Η μεγάλη διαφορά ποια είναι? Ότι θα ακουστούν οι απόψεις και οι σκέψεις όλων, θα υπάρξει μια σύνθεση και ένας εμπλουτισμός και με δυναμική ενότητα, όχι στατική ενότητα, αλλά δυναμική ενότητα, μπορούμε να πάμε μπροστά. Εγώ με αυτή τη σκέψη, με αυτή την πρόθεση και με αυτή τη βούληση καταθέτω αυτή την υποψηφιότητα και θα συμβάλλω με τον καλύτερο τρόπο. Μπορούμε να πετύχουμε και αυτό το έχουμε αποδείξει και σε δύσκολες εποχές. Ξεπεράστηκαν τα προβλήματα που είχαμε στο παρελθόν και μπορούμε σήμερα να μιλήσουμε με καθαρό βλέμμα με τους πολίτες, γιατί ποτέ δεν υποταχτήσαμε, ποτέ δεν λιποψυχήσαμε από τα προβλήματα της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ είναι γνωστό ότι πλήρωσε μεγάλο τίμημα από την κρίση, δυσανάλογο με αυτό που του αναλογούσε, αλλά ταυτόχρονα σήμερα έχει και την εμπειρία και το όραμα για τη νέα Ελλάδα. Κύριε Γκεγκέρογλου, θεωρείτε ότι ενδεχομένως να δούμε και αλλαγές σε ό,τι αφορά τις ημερομηνίες των εσωκομματικών εκλογών ή όχι? Δεν εκτιμώ ότι θα υπάρξει αλλαγή σε αυτό το επίπεδο. Οι 5 και 12 Δεκεμβρίου είναι με δύο ημερομηνίες που συγκεντρώνουν πολλά πλεονεκτήματα. Εξάλλου μετά από αυτές έρχονται ουσιαστικά οι γιορτές. Νομίζω ότι από τη στιγμή που οι εκλογές δεν πήγαν με τον καινούριο χρόνο, θα πρέπει να γίνουν σε αυτές τις ημερομηνίες.